Στις ειδήσεις προκάλεσε το ρεπορτάζ του Sky για τα οικονομικά στοιχεία του καναλιού της Βουλής, του 7ου δηλαδή κρατικού τηλεοπτικού σταθμού, μετά την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ, την ΕΡΤ 3 και τα τρία ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, αμιγώς κοινοβουλευτικά κανάλια έχουν στο εξωτερικό ενσωματωθεί στις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις των κρατών, μειώνοντας έτσι τις δημόσιες δαπάνες κάθε χώρας. Όταν στην ετήσια έκθεσή του για την νομισματική πολιτική της χώρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος αναφερόταν στους υπεράριθμους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΡΤ 1, ΝΕΤ, ΕΡΤ 3, Πρίσμα, κανάλι της Βουλής και ζητούσε τη συγχώνευσή τους σε έναν, το πολύ δύο, είχε γνώση τόσο της τηλεοπτικής πραγματικότητας στο εξωτερικό, όσο και της οικονομικής δυνατότητας της Ελλάδος να τρέφει τόσα πολλά κρατικά κανάλια. Για παράδειγμα, το κανάλι της Βουλής κοστίζει επισήμως τουλάχιστον περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ, όταν το κόστος για το αντίστοιχο κανάλι της Αγγλίας δεν ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια. Σε αντίθεση με το ελληνικό κοινοβουλευτικό κανάλι, δεν εργάζεται κανείς δημοσιογράφος στο BBC Parliament, το οποίο λειτουργεί με το προσωπικό του BBC, του δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού της Βρετανίας. Από το 1992 έως το 1998, το αντίστοιχο κανάλι της Βουλής στη Βρετανία λειτουργούσε υπό μια κοινοπραξία καλωδιακών καναλιών σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Το 1998 το BBC αγόρασε το κανάλι, το οποίο μετονομάστηκε σε BBC Parliament. Το κανάλι έχει ενταχθεί στο προγραμματισμό του BBC, αξιοποιώντας το τεχνικό έψυχο δυναμικό του οργανισμού. Από το 2006 εκπέμπει σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας σε απευθεία σύνδεση συνεδριάσεις τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων στο Westminster, αλλά και στο τοπικό κοινοβούλιο της Σκωτίας, καθώς και στις εθνοσυνελεύσεις σε Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Προβάλλονται επίσης λίγες ενημερωτικές εκπομπές και ιστορικά ή πολιτικά ντοκιμαντέρ παραγωγής BBC. Προϋπολογισμός για το κανάλι της Βουλής δεν υπάρχει, ή έστω δεν είναι προσβάσιμος από κάθε Έλληνα πολίτη και ας τον πληρώνει. Τα χρήματα που δαπανώνται για τους μισθούς των εργαζομένων και το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού, τα οποία πληροφορίες ανεβάζουν σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι κρυμμένα κάπου μέσα στα κονδύλια που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό για τους υπαλλήλους της Βουλής και τα λειτουργικά έξοδα του Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το κανάλι της Βουλής έχει συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, έχει συγκεκριμένο προσωπικό, το οποίο είναι πολύ λίγο μάλιστα για ένα κανάλι και για αυτά που προσφέρει. Και φυσικά δεν υπάρχει αδιαφάνεια, όλα τα στοιχεία είναι διαφανέστατα. Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε και η χθεσινή τοποθέτηση του Φίλιππου Πετσάλνικου, που εμέσως πλην σαφώς τάχθηκε αντίθετο στην μείωση του προσωπικού και την περιστολή των δαπανών για το κανάλι της Βουλής. Θα μειώνουμε τα κονδύλια όπου μπορούμε, θα κόβουμε από εδώ, θα κόβουμε από εκεί, αλλά αλίμονο εάν σταματήσει η δυνατότητα άνευ μεσολαβητών, θα έλεγα, να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι συζητείται και τι αποφασίζεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο.